Μαζί μας είναι ο προπονητής των Σουμένων, Γιώργος Καζαντζίτς. Κοτ, σήμερα δεν καταφέρατε να πάρετε το διπλό, παρά που ήσασταν καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Για δεύτερο συνεχόμενο μάτς, είχατε 0-0, πείτε μας ένα σχόλιο για το μάτς. Καλησπέρα. Όντως έτσι είναι. Είχαμε αντιμετωπίσει την ομάδα των Αγίων Αναργύρων, η οποία προερχόταν από μια ήττα με τον Κένταυρο. Εμείς από ένα ισόπαλο αποτέλεσμα με τη μεταμόρφωση. Είχαμε μιλήσει όλη τη βδομάδα για να λίγο να αλλάξουμε και την εικόνα μας, γιατί δεν ήμασταν τόσο καλοί στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε και στα θέλω του αγώνα. Θεωρώ ότι έπρεπε σε κάποιες φάσεις να έχουμε μετουσιώσει την υπεροχή αυτή που είχαμε σε ένα γκολ. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, μένουμε για δεύτερο συνεχόμενο το παιχνίδι στο 0 και μπροστά και πίσω. Εντάξει, συνέχεια είναι τώρα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με το Ρουφ. Το θέμα είναι να κρατήσουμε τα θετικά της σημερινής εμφάνισης και να μπορέσουμε να διορθώσουμε ακόμα κι άλλο ό,τι αρνητικό είχαμε στα δύο αυτά παιχνίδια. Θα μου πείτε κάποια πράγματα, δηλαδή ποια είναι τα θετικά, τα αρνητικά μέσα στον αγώνα, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, πάνω κάθε ομάδα. Τα θετικά είναι ότι και στο πρώτο παιχνίδι και στο σημερινό δημιουργήθηκαν ευκαιρίες. Παράλληλα το αρνητικό είναι ότι δεν μπήκαν τα γκολ. Είχαμε, ειδικά σήμερα, εκτός από την υπεροχή σε όλο το παιχνίδι, είχαμε και πολύ καυγαλές ευκαιρίες, θα έλεγα. Με τουλάχιστον δύο σημαντικές, μία του Μαρινάκη που βγήκε από αριστερά τετατέτ και μία του Φροστέρη από το κέντρο της αποβλέψης του πέναλτι σχεδόν. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε και υποψίες ευκαιριών, αλλά και κλασικές, δηλαδή με υποψήματα μέσα στην περιοχή, με παράλληλες σέντρες που για λίγο ή για το πλασέμα δεν ήταν σε σωστό. Εύχομαι καλή σεζόν με υγεία και ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.